Την αίτηση την υπέβαλα στις 10 του μήνα, αλλά την κοινοποίησα μετά τις εκλογές, το δεύτερο γύρο, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα σε συντρόφους μου που ήταν υποψήφοι. Μάλιστα. Τώρα, τι σας έκανε να φτιάξετε αυτή την επιστολή και να απευθυνθείτε προς την διαγραφή σας? Κοιτάξτε, το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από πολύ καιρό. Φυσικά, ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος επικοινωνιακά, έξυπνος, ευπρεπής στις αντιπαραθέσεις του. Τον είχε εκμηδενίσει το Μητσοτάκη γι' αυτό και δεν τολμούσε να πάει σε debate μαζί του. Εγώ ως συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας από το 9 μέχρι το 13 τον είχα δει στην Τρίπολη που ερχόταν, αλλά και στην Αθήνα, γιατί ήμουν μέλος της πρώτης πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής. Έτσι λέγαμε τότε την Κεντρική Επιτροπή, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συμμαχικό σχήμα, μετά έγινε κόμμα. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με τη βοήθεια βεβαίως ημών των υπολείπων, οι οποίοι αγωνιστήκαμε σκληρά. Δεν έφερε το ΣΥΡΙΖΑ μόνος του από το 3 στο 33, όπως νομίζουν κάποιοι οι οποίοι είδαν φως και μπήκαν, κοινοπαδί. Λοιπόν, όμως τα προβλήματα ξεκίνησαν και από την αρχή, θα έλεγα. Είχαμε δείγματα, για παράδειγμα το 12, όταν εκλήθη από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξει απόφαση συλλογικού οργάνου, είχε προτείνει τον Αρσένη, αλλά έκανε αλλαγές στο όνομα, διόριζε όργανα παράλληλα με το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή. Έκανε διάφορα τέτοια βεβαίως. Το πρόβλημα ουσιαστικά ξεκίνησε από το 19, όταν μετά την ΙΤΑ, το βράδυ της ΙΤΑς, βγήκε και ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα διευρυνθεί και τα λοιπά. Τελικά, όπως αποδείχτηκε, εννοούσε ότι θα γίνει κεντρό. Αυτό χωρίς απόφαση συνεδρίου, γιατί τέτοιες αποφάσεις τις παίρνουν μόνο οι συνέδρια, όχι ένα μόνο πρόσωπο όργανο, όσο ψηλά και να είναι. Στη συνέχεια, είχαμε το 22, το Γενάρη του 22, που σε μια συνέλευση, σε μια σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας, ευνηδιαστικά πρότεινε ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή να βγαίνουν από τη βάση, με αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι πρωτοφανές για αριστερά κόμματα, γιατί έτσι τα όργανα αυτά δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Με αποτέλεσμα να έρχεται ο καθένας, και αξιόλογοι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω, και δημοκρατικοί, να πληρώνει 10 ευρώ και να ψηφίζει τον Πρόεδρο από τα κάτω και την Κεντρική Επιτροπή. Δήθεν ότι αυτό ήταν δημοκρατικό. Δεν ήταν καθόλου δημοκρατικό. Έτσι όπως εξελίχθηκε και γενικά. Και στη συνέχεια βέβαια το τρομερό ήταν με το τρίτο συνέδριο, όπου ψήφισε με την πλειοψηφία που έλεγχε ένα καταστατικό που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ουρανοκατέβατο Κασελάκη να γίνεται πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει καμία επαφή με το κόμμα, χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ μέλος του κτλ. Έτσι είχαμε βεβαίως τρεις, εξαιτίας της στροφής προς το κέντρο, της έλλειψης κοινωνικής γύρωσης, της έλλειψης συγκεκριμένης κοινωνικής κατεύθυνσης, είχαμε δύο πολύ σημαντικές ήττες στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Δυστυχώς δεν υπήρξε συνέδριο όπως θα έπρεπε να υπάρξει, ώστε να γίνει συζήτηση για τα αίτια της ΙΤΑΣ, να δούμε σε ποιους απευθυνόμαστε, τι κόμμα είμαστε, και από εκεί και πέρα να εκλεγεί αυτός που θα κρινόταν ο κατάλληλος με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δυστυχώς τα πράγματα έγιναν ανάποδα, με ευθύνη και των 53 και της ομπρέλας, που είναι ανύπαρκτη πια, και σαν σώματα δηλαδή, και έτσι είχαμε εκλογές, και μάλιστα ξεκίνησε το διαρκές συνέδριο, που ήταν κάτι απαράδεκτο εντελώς. Δηλαδή μπήκαν και οι 5 υποψήφοι, να τους εκλέξουμε και τους 5 μαζί ή να τους απορρίψουμε, με δεδομένο ότι έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλα ο Κασελάκης, άλλα ο Ευκλήδης, ο Τσακαλώτος.
και μάλιστα δεν έγινε καμία συζήτηση απολύτως, και επιπλέον ο Κασελάκης έκανε τη λαθροχειρία, ενώ θα έπρεπε να έχει υποβάλει 30 ονόματα μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αυτός υπέβαλε 30, που τα δύο όμως δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή και ψάχναν εκ των υστέρων να βρούνε κάποιους να τους πιέσουμε να υπογράψουμε. Τώρα πια με το συγκεκριμένο κύριο, το κόμμα δεν είναι πια αριστερά και πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος του. Το κόμμα το οποίο φτιάξαμε ήταν συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Και μάλιστα το όνομα αυτό το είχε δώσει ο αείμνηστος ο Μανώλης ο Γλέζος. Τώρα δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Εδώ πέρα πήγε στους βιομήχανους και είπε αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Κατάργησε την πάλη των τάξεων. Αυτό που είχε κάνει ο Μακαρίτης ο Λάσκαρης στη δεκαετία του 70 ως υπουργός εργασίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που βγήκε εκεί από τη Μενόμου, κατάργησε την πάλη των τάξεων και γέλαγε το παρδαλό κατσίκι, να πούμε. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ, δεν μου επιτρέπει, και εδώ πέρα είναι μεγάλη ευθύνη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζουν και πια δεν με αφορά. Έτσι λοιπόν ο αυτοσεβασμός μου, η αξιοπρέπειά μου και η ιστορία μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να είμαι μέλος σε αυτό το χώρο και ούτε μπορώ να παρέμβω σε κάποια συνέλευση για θα υποστώ ύβρις και προκυλακισμούς. Πιστεύετε κύριε Φραγκούλη, για να κλείσουμε, ότι ενδεχομένως να σπάσει στα 2 ή και στα 3 ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον? Πάρα πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό. Θα σπάσει οπωσδήποτε, γιατί είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Και υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία ενός χώρου διαλόγου και κοινή δράση της αριστεράς, όπως το είχε κάνει ο Μακαρίτης ο Μπανιάς, και δημιουργήθηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, από ανθρώπους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν φύγει, από άλλους δημοκρατικούς και αριστερούς ανθρώπους, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα αριστερό κόμμα το οποίο τελικά να είναι πραγματικά αριστερό και να είναι κοινωνικά υγιωμένο, να είναι ενεργό στην κοινωνία και να έχει μια πολιτική η οποία να απευθύνεται στις κατώτερες τάξεις, οι οποίες υποφέρουν, και μάλιστα με μια εγκληματική κυβέρνηση όπως είναι η Νέα Δημοκρατία.